Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Παγωγές, μια παραγωγή από το Αντίφωνο που θα μπορείτε να την βρίσκετε πατώντας εγγραφή στο κανάλι στο YouTube. Θα το βρείτε εύκολα πατώντας Αντίφωνο ή στην ιστοσελίδα antifono.gr. Οι επαγωγές είναι μια νέα εκπομπή που όπως σημαίνει και η λέξη επαγωγή, από τον επαγωγικό συλλογισμό να σκεφτούμε, από το ειδικό θα πηγαίνουμε στο γενικό. Θα πηγαίνουμε στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων, θα φιλοξενήσουμε πολλούς επαείοντες πάνω σε κάποια ειδικά ζητήματα, που όμως θα παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον, αυτό σας το υποσχόμαστε. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε την εκπομπή αυτή με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, έναν πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Γιάννη Ναστούλη. Κύριε Ναστούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ για να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, που είναι ένα καυτό θέμα και τρέχον θέμα επικαιρότητας. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Θεσβή. Να ξεκινήσουμε με το ποιο είναι το καθεστώς των θαλασσιών ζωνών στο Αιγαίο. Λέγοντας έτσι κάποια πράγματα που ισχύουν και με βάση τις συνθήκες που έχετε φέρει κιόλας, ούτως ώστε να μιλήσουμε τον κόσμο αρχικά σε αυτά τα οποία ισχύουν και μετά στο πώς θα παιχτεί το στρατηγικό και πολιτικό. Λοιπόν, τρεις είναι οι θαλασσίες ζώνες. Τα χωρικά έδαφα, δηλαδή η αμπίκληρα ζώνη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι 6,5 μίλια. Έτσι, δυνάμει του αναγκαστικού νόμου 2.30 του 1936. Η δεύτερη δυνητική όμως είναι η ΑΟΣ και η τρίτη εξίσου δυνητική είναι η Θαλασσοκρηπίδα. Δεν πρέπει εδώ, γιατί υπάρχει έτσι μια άποψη ότι η Θαλασσοκρηπίδα είναι εξοφίτσιο και απεινήσιο, δηλαδή εξυπαρχής και εξοφίτσιο. Αυτό είναι μια γεωγραφική, γεωλογική άποψη. Αυτό δεν σχετίζεται με τη νομική έννοια της υπαλλοκριτήδας. Ως προς λοιπόν την νομική έννοια της υπαλλοκριτήδας, αυτή πάλι είναι υπερνής. Όπως λοιπόν είναι άγος. Αυτό είναι το καθεστώς. Έτσι. Για πόσο ακόμα θα είναι εκκρεμής, μήπως αυτός είναι ο στόχος των επαφών. Ωστόσο, η Συνθήκη του Δικαίου της Θάλασσας του 82, έτσι, η UNCLOS 3, έχει την εξής πρόνοια, ότι ένα παράκτιο κράτος μπορεί, έχει το αναφέρετο δικαίωμα, να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα, δηλαδή την αιγαιαλίτιδα ζώνη, μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Και αυτό είναι μια πράξη μονομερής, δηλαδή μπορεί να την κάνει με οικία βούληση το κράτος. Μπορούμε εμείς αύριο το πρωί να πάμε και να το κάνουμε αυτό, ως Ελλάδα. Και ναι και όχι. Θα μπορούσε να γίνει, ωστόσο υπάρχουν κάποιες συνέπειες και κάποια κρυφά σημεία. Επιτρέψτε μου να πω τα κρυφά σημεία τα οποία δεν κυκλοφορούν και ευρέως, ας πούμε, στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, μεν υπάρχει το μονομερές δικαίωμα της επέκτασης, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις, ειδικές περιστάσεις, όπως ονομάζεται το διεθνές δίκαιο. Παραδείγματος χάρη, σε ημίκλειστες θάλασσες, όπως είναι ας πούμε το Αιγαίο, η Μαύρη Θάλασσα κλπ, και εκεί που οι ακτές των δύο αντικείμενων, ή ακόμα και προσκύμενων, δηλαδή παράπλευρων κρατών, είναι τόσο κοντά και υπάρχει μια ιδιαίτερη πλούσια μορφολογία ακτογραμμής και συστάδες νήσων και διάβλη ναυσιπλοείας, αυτά που είπα συνθέτουν τις ειδικές περιστάσεις. Εκεί λοιπόν προβλέπει το διεθνές δίκαιο μια εξαίρεση, ότι μονομερές δικαίωμα από τη μία, καταρχήν του νόμου, αλλά στα επιμέρους όμως υπάρχει μια εξαίρεση. Εκεί λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία των δύο πλευρών, ένα πράγμα το οποίο διαφεύγει. Δυστυχώς είναι έτσι. Μακάρι να ίσχυε μόνο το πρώτο σκέλος και η Ελλάδα αύριο το πρωί, όπως είπατε, να επεξέτεινε σε 12 ναυτικά μίλια και ουσιαστικά να έκλεινε σε ένα ποσοστό 73% το Αιγαίο. Εσείς αυτά τα θέματα τα ξέρετε τέλεια, να πούμε πιο αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα
σε ποιες περιοχές δεν θα υπήρχε πρόβλημα να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια, σε ποιες είναι και η Τουρκία που είναι οι αντικείμενες που είπαμε. Ναι. Είναι αναπεριοχές αυτό. Εάν γίνει οριοθέτηση με βάση τη μέση γραμμή, που είναι στην πρόνοια, τη βασική του διεθνούς δικαίου, αυτομάτως τότε η μέση γραμμή που είναι, σκεφτείτε μία γραμμή που ενώνει, ας πούμε, τα ελληνικά νησιά με τις απέναντι τουρκικές ακτές. Εκεί λοιπόν θα πάει με τη μέση γραμμή, όπως ήδη υπάρχει, γιατί σε πολλά σημεία είναι πολύ μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων και των 6 ναυτικών μιλίων. Συνεπώς εκεί υπάρχει η μέση γραμμή. Ωστόσο, οι ειδικές περιστάσεις δείχνουν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να δεχτεί, επικαλείται τις ειδικές περιστάσεις, δηλαδή τις συστάδες νησιών, το γεγονός ότι θα αποκοπεί από διάβλους ελεύθερης ναυσιπλοείας στο Αιγαίο, το γεγονός ότι τα διεθνή ύδατα θα συρρυκνωθούν, πράγμα απαράδεκτο για την Τουρκία και για όλες τις υπόλοιπες χώρες, έτσι. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από αυτή την πλευρά. Μακάρι να γινότανε. Ωστόσο, δεν το επιθυμεί η διεθνής κοινότητα και πατάει επάνω στο νόμο και δεν το αποδέχεται η Τουρκία. Γι' αυτό και η Εθνοσυνέλευση η Τουρκική έχει πει κάπως κομψά, ας πούμε, ότι κάτι τέτοιο θα διατάρασε, ας πούμε, την ειρήνη της περιοχής, είναι το λεγόμενο casus belli που ξέρουμε όλοι. Ναι, η τουρκική θέση έχει ρίδεται στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι μια διεθνής πειρατεία. Δηλαδή, υπάρχουν επιχειρήματα και καλό είναι η ελληνική πλευρά, μια και θα δικάσει το θέμα αυτό, θα πρέπει να ξέρει επακριβώς ποιο είναι το επιχείρημα του αντιπάλου. Καταρχάς, η Τουρκία από παραβάτης έχει γίνει ισότιμος συνομιλητής. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το πώς φτάσαμε εκεί, γιατί πολλοί και έγκριτοι του χώρου λένε ότι ακόμα και μία απόφαση να βγει από τη Χάγη, αν δεν θα είναι 100% της αρεσκίας της τουρκικής πλευράς, μπορεί να μην τύχει σεβασμού. Το λένε αυτό. Ναι, η απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Δεν υπάγεται δηλαδή στο λεγόμενο αναγκαστικό δίκαιο, στο Jus Cogens. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας διεθνής χωροφύλακας ο οποίος θα επιβάλλει στην Τουρκία και στον οποιονδήποτε να είναι έτσι δεσμευτική η απόφαση για αυτόν. Ξέρετε τι γίνεται. Το διεθνές δίκαιο γενικά και ειδικά το δίκαιο της θάλασσας έχει διεθνή χαρακτήρα και πρέπει να σκεφτούμε γιατί ο νομοθέτης δεν το υπήγαγε σε ένα εσωτερικό δίκαιο. Έχει ένα διεθνή χαρακτήρα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι η απόφαση που θα βγάλει μπορεί να είναι υπέρ μας, μπορεί κατά της Ελλάδας. Ωστόσο, έχει πάσχει από ένα πρόβλημα αντιταξιμότητας προς τρίτους. Δηλαδή, δεν μπορείς να αντιτάξεις σε τρίτα κράτη το δικαίωμά σου. Δυστυχώς αυτή είναι η διεθνής δικαιϊκή τάξη. Όπου να πούμε στο σημείο αυτό ήδη από τώρα, ότι ό,τι κι αν συμβεί, αποφασιστεί, πως θα επηρεάσει και τον τουρισμό και τη μετανάστευση, τη λάθρο μετανάστευση, θα υπάρξει μετά σωρία επιρροών σε πολλούς τομείς. Ναι, είναι προφανές, σε πάρα πολλούς. Ειδικά εσείς έχετε αρθρογραφήσει και πάνω σε αυτό, με τις πλωτές εξέδρες που θα μπορούσε στην πορεία να βάλει η Τουρκία στα ύδατα. Προκύπτουν πολλά πράγματα, δηλαδή κάτι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο που το βλέπουμε στις τηλεοράσεις, με την επαφή μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών και του ομόλογου του. Παρότι είχα σκοπό προς το τέλος να εκφράσω την άποψή μου, δίνει την ευκαιρία να το κάνω τώρα. Θέλω να βάζω τον κόσμο στο πόσο σημαντικό είναι, γιατί μην περάσει έτσι αυτό. Ωραία. Μιλάτε ουσιαστικά για την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας εδώ. Γιατί είπατε για πλωτές οξέδρες κλπ. Σκεφτείτε ένα σενάριο. Μέχρι τώρα εμείς πιστεύουμε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι απλούστατα δεν έχει ερίσματα πάνω στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
Συνεπώς αυτή που υπονομεύει είναι η τουρκική πλευρά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η κυβέρνηση του Ερντογκάν αποφασίζει για τους δικούς της λόγους πράγματι να πάει στη Χάγη την υπόθεση. Έτσι, προσέξτε τώρα τι θα συμβεί. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικάζει την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα ξεκάθαρα με τη μέθοδο της ευθυδικίας ή της αναλογικότητας, δηλαδή το δίκαιο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση και η διεθνής νομολογία δείχνει ακριβώς το πόσο αμφιλεγόμενο είναι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου και το πόσο το Διεθνές Δικαστήριο δικάζει κάθε φορά κατά περίπτωση, ad hoc μια υπόθεση, που ενδεχομένως δώσει στην Τουρκία ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα δυτικά των ελληνικών νησιών, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, του Κεντρικού Αιγαίου, της Δωδεκανήσου. Και σίγουρα στο Καστελόριζο. Τι θα συμβεί εκεί? Δυνάμει της ελεύθερης ναυσιπλοείας, δεν θα συμβεί τίποτα για μας. Η ακτοπλοεία θα υπάρχει κανονικά, έτσι, θα γίνεται κανονικά και δεν θα καταλάβουμε απολύτως τίποτε. Εφόσον η ναυσιπλοεία θα τελείται κανονικότατα. Ωστόσο όμως, η ΑΟΣ είναι κυριαρχικό δικαίωμα, όπως και η Υφαλοκρηπίδα. Και τι θα γίνει εάν μια μελλοντική τουρκική κυβέρνηση γεμίσει τα δικά της τμήματα ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδας με πλωτές εξέδρες, με μόνιμες εξέδρες, με ολικά πάρκα, ενεργοποιήσει τον αλλιευτικό της στόλο πολύ έντονα, πιο έντονα από ό,τι είναι τώρα. Εσείς για να πάτε από τον Πειραιά στη Λέσβο, στη Σάμο ή στη Δωδεκάνησο, θα περνάτε μέσα από τουρκικά κυριαρχικά δικαιώματα. Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό. Ναι, είναι κάπως υπερβαίνει το ψυχολογικό μας όριο αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε και το εξής, ότι δίπλα από κάθε τέτοια εγκατάσταση εξόρυξης, επιστημονικής έρευνας κλπ. Προβλέπει το διεθνές δίκαιο μια ζώνη, έτσι, κυκλωτερή, που απαγορεύεται να περάσετε από εκεί. Συνεπώς, θα επιβάλλει η Τουρκία, ενδεχομένως λέω έτσι, θα επιβάλλει πολύ συγκεκριμένους διάβλους ακτοπλοείας. Τι θα γίνει με τους ψαράδες των νησιών, όλων αυτών των νησιών, οι οποίοι σήμερα ψαρεύουν ελεύθερα στα διεθνή του Αιγαίου και ξαφνικά την επόμενη μέρα, επειδή ακριβώς είναι κυριαρχικό δικαίωμα, άρα έχει αποκλειστικό δικαίωμα στην αλληλεία η Τουρκία, πάβει να κάνει αυτό το οποίο έκανε μια ζωή. Πιστεύετε ότι η Χάγη είναι μια κακή λύση? Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει, ωστόσο η ελληνική πλευρά πρέπει να είναι άριστα προετοιμασμένη. Θεωρείτε ότι είναι? Γιατί ο ελληνικός λαός εκπροσωπείται από την πολιτική ηγεσία. Έχουμε τα αρμόδια υπουργεία, έχουμε εκπροσώπους. Συνεπώς, εκείνοι έχουν στις πλάτες τους αυτό το βάρος και την ευθύνη και εμείς απλά θα περιμένουμε ένα αποτέλεσμα, αν τελικά δυστυχώς μέχρι τώρα, στη Χάγη. Δυστυχώς μέχρι τώρα η ατζέντα αυτή είναι κρυφή. Μόνο από δηλώσεις σκόρπιες διαφόρων της πολιτικής ελίτ μπορώ να συνάγω ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη. Καταρχάς, η επάρκεια στην προετοιμασία θα πρέπει να απηχείται και στο λαό. Ούτε ο λαός είναι, ούτε οι διάφοροι αναλυτές, ούτε οι δημοσιογράφοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι. Όταν, ας πούμε, βγαίνουν κάποιοι και λένε εδώ και τώρα κήρυξη των 12 ναυτικών μίλιων, έτσι ώστε να κλείσει το Αιγαίο, να πακτωθεί, ας πούμε, σε ελληνική κυριαρχία και μετά να πάμε στη Χάγη. Μα δεν μπορεί να γίνει σε καθεστώς ημίκλης των θαλασσών. Αυτό το γνωρίζουν και γι' αυτό και δεν το έχουν κάνει ήδη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν. Αν ξέρουν το κεφάλαιο, ας πούμε, περί ημίκλης των θαλασσών, περί διακομιστικών, μετακομιστικών θαλασσών, περί μειονεκτούντων κρατών.
Τι σημαίνουν όλα αυτά, ότι εκεί δεν μπορείς αυθαίρετα να κάνεις αυτό. Γιατί την επέκταση? Διότι σε αυτά τα τρία καθεστώτα που μόλις έθεσα, το απέναντι κράτος έχει ζωτικά συμφέροντα στη θάλασσα, στους πόρους της θάλασσας αυτής. Ξαρτάται ο πληθυσμός από εκεί. Άλλωστε, πώς θα παρακάμψει κανείς το 1997 τη Μαδρίτη, η οποία αναγνώρισε ακριβώς αυτό, τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εμείς τα αναγνωρίσαμε, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Και επίσης ότι δέσμευση ότι δεν θα γίνει μονομερής πράξη από κανέναν. Συνεπώς, πώς θα βγει μια τωρινή κυβέρνηση και να πει ότι κηρύσσω μονοπερός 12 ναυτικά μίλια, προσκρούει σε πάρα πολλά πράγματα και στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στις ίδιες αποφάσεις δικές μας. Η Τουρκία δείχνει να έχει καλή διπλωματία, γιατί παίζει άλλωστε σε πολλαπλά επίπεδα και με πολλές χώρες, π.χ. και με τη Ρωσία, που εμάς μας έχει βάλει στον κατάλογο των αντιφιλικών χωρών. Δηλαδή, ναι, εδώ βλέπουμε μια πολλαπλή στρατηγική. Mm-hmm. Ερντογάν, πάνω σε αυτό τι πιστεύετε? Ναι, είναι ένα λάθος όσων ασχολούνται με την Τουρκία, που θεωρούν ότι η Τουρκία τίνει να γίνει μια έτσι περιφερειακή δύναμη. Η Τουρκία έχει κατ' εμέ αυτοκρατορικά αντανακλαστικά, έλκει την καταγωγή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από το Βυζάντιο. Υπάρχει μια γραμμή που ενώνει αυτή την πολιτική ελίτ και τη διπλωματία με αυτές τις αυτοκρατορίες. Άλλωστε η διεθνή συμπεριφορά της, έτσι, το γεγονός ότι έχει βάσεις στρατιωτικές στην Αφρική, σε άλλα σημεία κλπ, εμπλέκεται σε πολέμους, δείχνει ότι μάλλον έχει μια έτσι αυτάρκη αυτόνομη οπλοβιομηχανία. Επίσης, ο Χακάν Φιντάν λένε ότι όταν ανέλαβε τον υπουργικό του Θόκο, ότι ευχαρίστησε στα Οθωμανικά, ακριβώς για να δείξει ότι η στρατηγική του θα είναι ανέμακτη. Δηλαδή, όντως επιδιώκουν διάλογο, δείχνουν να είναι καλοί γνώστες των δικαιωμάτων τους. Γιατί έχει η Τουρκία τη δική της επιχειρηματολογία, ναι, που θα αντιτάξει απέναντι στα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και παράλληλα, αυτός ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας δείχνει να προσελκύει και το διεθνές ενδιαφέρον. Δηλαδή, η γερμανική καγκελαρία βγήκε και έκανε δήλωση ότι περιμένει πώς και πώς να δει πού θα βγει όλο αυτό. Βεβαίως. Αυτό ξεκινάει από το Ελσίνκι, έτσι, στην τότε διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε γίνει για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε... Θα επηρεαστούν κι άλλοι. Ναι. Έχουμε δεχτεί ότι υπάρχει συνοριακή διαφορά με την Τουρκία, έτσι. Με ποια έννοια? Ότι το Ελσίνκι, 1999, είπε και στα δύο μέρη να συνεργαστούν, έτσι, σε ένα κλίμα συνένεσης με βάση το διεθνές δίκαιο κλπ, έτσι ώστε να λυθούν οι συνοριακές διαφορές. Συνεπώς, η Τουρκία δεν αυθαιρετεί τόσο. Πατάει και σε δικές μας αβελτηρίες. Θα θέλατε στο σημείο αυτό να βάλουμε στην κουβέντα μας και το τι γίνεται στον αέρα, να επεξηγήσετε τη διαφορά των ναυτικών μιλίων στη θάλασσα με το τι συμβαίνει στον αέρα και ότι οι εναέριες παραβιάσεις, κατά την άποψη σας, μπορεί να μην είναι και τόσο παραβιάσεις, υπό το πρίσμα του ότι όντως δεν θέλει να αυθαιρετήσει, αλλά προσπαθεί να κατοχυρώσει νόμιμα τα δικαιώματά της. Σαφώς. Που θεωρεί ότι έχει. Σαφώς. Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει 6 ναυτικά μίλια στη θάλασσα και 10 ναυτικά μίλια στον αέρα. Γιατί? Από το 1931. Αυτό συνιστά έτσι μια νομική πρωτοτυπία ή αν θέλετε ένα διεθνές γκροτέσκο. Γιατί η συνθήκη του δικαίου της θάλασσας λέει ότι όσα στη θάλασσα, τόσα στον αέρα. Συνεπώς η Τουρκία δεν αποδέχεται αυτά τα 4 πρόσθετα μίλια στον αέρα, έτσι. 6 σου λέει στη θάλασσα, 6 στον αέρα. Μεταξύ των 6 και των 10, ας πούμε, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, αεροναυτικές ασκήσεις, μπορεί να υπερίπταται τα αεροσκάφη της κλπ. Κανονικά. Είναι αυτό που σας είπα πριν και ο κόσμος δεν μπορεί να το κατανοήσει, ότι το διεθνές δίκαιο έχει διεθνή χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να αντιτάξεις σε τρίτο. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση,
δεν μπορεί η Ελλάδα να αντιτάξει τα 10 ναυτικά μίλια στην Τουρκία, αυτή τα παραβιάζει. Έτσι δεν είναι? Να, ναι. Το πρόβλημα, το πρόβλημα αντιταξιμότητας. Και μέσα από αυτές τις διαρκείς παραβιάσεις, η Τουρκία ασκεί ένα είδος χρησικτησίας. Προσπαθεί να δείξει δηλαδή ότι είναι ο χρυσιδεσπόζων αυτής της διαφοράς, των 4 ναυτικών μιλίων. Και να γίνει αυτό που λέει το Διεθνές Δίκαιο, επίμονος αντιρρησίας. Άρα έχει στρατηγική από πίσω αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές. Παρόλο που εμείς προβαίνουμε σε αερομαχίες κτλ. Βεβαίως. Δεν και το αφήνουμε έτσι. Βεβαίως. Και εμείς από τη σκοπιά μας καλά κάνουμε. Έτσι. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Είναι εσωτερικός νόμος. Αλλά αυτό λέω, ότι στα διεθνή δεν υπάρχει πρόβλημα αντιταξιμότητας. Ο πυρήνας των συναντήσεων αυτών, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι η ΑΟΣ, η υφαλοκρηπίδα. Τι άλλο είναι μέσα στο διάλογο? Κατά την άποψή μου είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, το ζητούμενο της Τουρκίας. Θεωρώ ότι σε αυτή τη συγκυρία, πόλεμος της Ουκρανίας, το αίτημα των Αμερικανών να κλείσουν ουσιαστικά το Αιγαίο από τη διέλευση ρωσικών πλοίων κλπ. Νομίζω ότι είναι μια συγκυρία που η Τουρκία έχει πιστεί να μας δώσει το δικαίωμα επέκτασης σε 12 ναυτικά μίλια σε διάφορα σημεία του ελλαδικού χώρου που θεωρεί αυτή ανώδυνα, έτσι ώστε να πάρει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα δυτικά των ελληνικών νησιών του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και της Δωδεκανήσου. Και φυσικά να πακτώσει, να ενθυλακώσει το Καστελόριζο. Η ελληνική πλευρά πώς μπορεί να οχυρωθεί απέναντι σε αυτές τις διεκδικήσεις που προφανώς δεν συνάδουν με το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας? Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει, γιατί είναι δέσμια μιας άποψης που έχει οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια και έχει γίνει εθισμός, ότι η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα σε 12 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα που η Τουρκία θα δώσει όντως στην Ελλάδα, ή το υποθέτω, έτσι. Ναι, πάρτε τα 12 ναυτικά μίλια. Όχι όμως παντού. Όχι όμως παντού. Εκεί δηλαδή, στη ζώνη Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κεντρικού και Δωδεκανήσου, δεν θα του δώσει. Εκεί, λοιπόν, θα γίνει οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, έτσι. Άρθρο 83 και 74. Να πούμε πιο ειδικά αυτά, τι προβλέπουν. Αυτά προβλέπουν η οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Είναι ξεκάθαρο, είναι διαυγές. Ότι θα πρέπει να γίνει κατόπιν συμφωνίας. Δεν είναι μονομερές δικαίωμα. Άρα, λοιπόν, όταν προσέρχεται σε ένα τέτοιο διάλογο η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα διαστόματος του Πρωθυπουργού, θα υπάρξουν και κάποιες υποχωρήσεις σε ορισμένες αφετηριακές γραμμές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Επομένως, τι υποδεικνύει αυτό? Υποδεικνύει ότι θα ανταλλάξει σε ένα διπλωματικό παρελθόν, έτσι, την αύξηση τμηματικά σε 12 ναυτικά μίλια, σε ανώδυνες περιοχές, όπως νότια της Κρήτης, στην υπηρωτική χώρα κλπ. Με την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή θα μας δώσει η Τουρκία, αυτό... επιτέλους θα μας δώσει, το λέω σε εισαγωγικά, έτσι. Λες και είναι δικαίωμά της. Αυτό ότι δεν θα αμφισβητηθεί το μη αμφισβητούμε. Ναι, είναι περιόνου σκιά αυτό. Το μη αμφισβητήσιμο. Ακριβώς. Και θα παρουσιαστεί ως success story. Είναι ξεκάθαρο. Και αυτό που θα χαθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μεγαλώσαμε την Ελλάδα, έτσι. Και όντως θα έχει μεγαλώσει η Ελλάδα με την έννοια της κυριαρχίας, έτσι. Γιατί τα 12 ναυτικά μίλια είναι καθολική κυριαρχία. Έστω και αν περιορίζεται αυτό από το δικαίωμα της αυλαβούς διέλευσης, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είναι η κυριαρχία. Άρα, λοιπόν, θα αυξηθεί το έδαφος, σε εισαγωγικά, της Ελλάδας. Ωστόσο, όμως, θα έχουμε χάσει ενδεχομένως σε 3-4 σημεία, όπως έδειξε ο Μανώλης Σοκοτάκης, στην Εστία, παρουσίασε και χάρτες, 4 σημεία, δηλαδή μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου, μεταξύ Λίμνου Λέσβου, μεταξύ Χιουσάμου και κάπου στα Δωδεκάνησα, σύν το Καστελόριζο. Εκεί, λοιπόν, θα βγει η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα δυτικά των νησιών αυτών. Ποιος είναι ο κερδισμένος στην περίπτωση? Δεν μπορώ να πω μια φράση που είχαμε πει
σχόλιο σε όλο αυτό, γιατί... Τι θέλετε, να πείτε προδοσία? Δεν ξέρω. Πώς μπορεί να αποτραπεί αυτό? Μπορούμε να βγούμε καθόλου κερδισμένοι, καταρχάς, με απόφαση της Χάγης, καθαρά νομικά? Ή θεωρείτε, από ό,τι είχαμε πει, ότι ίσως και όσοι έχουν τα πράγματα θα ήταν προτιμότερο να παραμείνουν και έτσι, παρά να προβούν οι δύο πλευρές σε διάλογο? Εσείς τι πιστεύετε? Μακάρι να μπορούσαν να παραμείνουν έτσι. Δηλαδή, 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Α, ξέχασα να σου πω ότι στον Εύρο είναι 3 τα ναυτικά μίλια, έτσι. Δεν είναι 6 εκεί. Με το νομοθετικό διάταγμα 187 του 73, είναι 3 στον Εύρο. Λοιπόν, εάν παρέμεναν έτσι, τότε προφανώς δεν θα γινόταν οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας, θα έμενε το καθεστώς ως έχει. 49% νομίζω, κάπου εκεί 47% ή 49% είναι στην ελληνική επικράτεια, μόνο 7,5% είναι στην Τουρκία και όλο το άλλο είναι η διεθνής θάλασσα. Τι σημαίνει η διεθνής θάλασσα? Ότι είναι ένα pars nullius ή pars communis, δηλαδή είναι κοινή θάλασσα σε όλο τον κόσμο. Σαν να λέμε κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Μπορούν να ψαρεύουν και οι Τούρκοι και εμείς. Μπορεί να παίρνουν θαλάσσια καλώδια από κάτω, μπορεί να γίνονται αεροναυτικές ασκήσεις. Εν της πράγμαση όμως τι συμβαίνει? Ότι τα διεθνή ύδατα, στην πράξη λέω, είναι η ελληνική λίμνη. Γιατί? Γιατί μόνο η ελληνική ακτοπλοεία της συστάδας των νησιών, έτσι, είναι κυρίαρχη στο Αιγαίο. Τι μας συμφέρει επακριβώς να πάμε τελικά στη Χάγη? Τόσα χρόνια λέγανε οι διάφοροι αναλυτές, να πάμε στη Χάγη, γιατί η Ελλάδα, η θέση της Ελλάδας εδράζονται στο διεθνές δίκαιο. Ναι, αλλά στο διεθνές δίκαιο. Κοιτάξτε λίγο την ομολογία, κοιτάξτε λίγο το άρθρο 38 του καταστατικού χάρτη της Χάγης, του δικαστηρίου, πώς δικάζει. Δικάζει με βάση την αρχή της ευθυντικίας και αναλογικότητας. Δυστυχώς είναι έτσι. Να το περάσουμε αυτό ως συμπέρασμα, ήδη στο σημείο αυτό, ότι μάλλον συμφερότερη φαντάζει η λύση του να μην καταφύγουμε στη Χάγη και το να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, που όμως η Τουρκία... Είναι πολύ δύσκολο όμως, ναι, αυτό, έτσι, γιατί έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Καταρχάς φαίνεται ότι θέλουν τη διευθέτηση οι Αμερικανοί, έτσι, για το λόγο που σας είπα. Ουσιαστικά να αποκλείσουν τη Ρωσία κλπ. Εξάλλου γι' αυτό έγινε και το ψήφισμα στη Γερουσία για επέκταση των ναυτικών βάσεων και σε άλλα νησιά. Δηλαδή στη Λίμνο, ίσως στη Σκύρο, στην Κάρπαθο, δεν ξέρω πού. Από την άλλη θέλει πραγματικά να γίνει μια διευθέτηση υπό το πρόσχημα, ας πούμε, της σταθερότητας των δύο εταίρων του ΝΑΤΟ, ας πούμε, το μισό Αιγαίο στη μέση, μέχρι τον 25ο μεσημβρινό στην Τουρκία, το υπόλοιπο στην Ελλάδα, πώς θα περάσει ο ρωσικός στόλος, πώς θα περάσει μέσα από κυριαρχικά δικαιώματα νατοϊκά πλέον? Πολύ φοβάμαι ότι είναι αυτό. Τι θα γίνει με το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, εάν μείνει ως έχει κατάσταση? Θα ισχύει? Μπορεί να είναι παράνομο. Ωστόσο παράγει ένομα αποτελέσματα. Κάτι το οποίο είναι παρά τον νόμο, μπορεί να παραγάγει ένομα αποτελέσματα. Μάλλον χάρη αν εσείς έχετε... Έτσι. Νοικιάσει ένα σπίτι, έτσι, και επινοικιάζεται ένα δωμάτιο σε μένα, ας πούμε. Αυτό δεν το λέει το συμβόλαιο μέσα. Βλέπετε τι γίνεται, ότι παράγει, κάτι παράνομο παράγει ένομα αποτελέσματα. Τι θα γίνει, θα μείνει ως έχει? Και τι θα γίνουν οι υδρογονάτρακες στη Μεσογείου? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως το φτάσαμε. Φαντάζομαι ότι το διπλωματικό σώμα που έχουμε, και που πληρώνουμε ως Έλληνες φορολογούμενοι, είναι γνώστης όλων αυτών των επιμέρους συμφερόντων της χώρας μας και ότι... Όχι. Υποθέτω. Θα τα προτάξει. Είναι μια τόσο ανοιχτή διαδικασία, κύριε Ναστούλη, την παρακολουθούμε μέσω των τηλεοπτικών δεκτών και διαρκώς ακούμε για ένα θετικό κλίμα και ένα θετικό κλίμα. Γιατί και εγώ έκανα μια έρευνα, γιατί δεν είμαι η δήμον πάνω στο αντικείμενο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, των διεθνών σχέσεων, αλλά τα παρακολουθώ στενά και δημοσιογραφικά και νομικά. Και το μόνο που καταφέρνω διαρκώς να βρω από τις πηγές ενημέρωσης, στις οποίες έχει πρόσβαση ο μέσος Έλληνας πολίτης στην τελική, είναι ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα
συνεργασίες. Βεβαίως, ναι. Η Τουρκία έχει οριμάσει, η τουρκική διπλωματία. Πώς μπορεί να είναι θετικό με τόσο αντίρροπα συμφέροντα? Εδώ παρατηρεί κανείς μια αντίφαση. Ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Ειδικά τον τελευταίο καιρό έχουν βγει πάρα πολλοί έτσι, δημοσιολογούντες, οι οποίοι προτάσουν τις γκρίζες ζώνες. Πώς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα δικάσει τις θαλάσσιες ζώνες. Καθή στιγμή η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία 156 ελληνικών νησιών. Από πού θα οριοθετήσει? Περιπίν από τις Ινούσες. Αυτά τα λέει τώρα στο θετικό κλίμα. Από πού θα οριοθετήσει εκεί? Για την αποστρατικοποίηση των νησιών αυτά θα σας πω. Και υπό αυτή την έννοια έχουν δίκιο. Έχουν όμως τραγικό άδικο και δημιουργούν τεράστιες συγχύσεις στο λαό, διότι απλούστατα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η συνθήκη της Λοζάνης. Όλα αυτά τα νησιά, τα 156, είναι ελληνικά νησιά και πατάει αυτό σε θεμελιώδη νόμο, έτσι είναι χαρακτηρισμένος, και μάλιστα υπέρκειται των εσωτερικών δικαίων η συνθήκη της Λοζάνης. Συνεπώς, είναι μη αναθεωρήσιμη, είναι αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία μας αυτά τα νησιά. Θα μου πείτε, γιατί το βάζει η Τουρκία στο τραπέζι. Απλά το βάζει στο τραπέζι. Δεν μπορεί όμως να εξαναγκάσει την Ελλάδα να υπογράψει συνυποσχετικό που να έχει μέσα ζήτημα κυριαρχίας νησιών, δηλαδή αμφισβήτηση ευθέως της συνθήκης της Λοζάνης. Έτσι, είναι αναρμόδια η Χάγη να δικάσει κάτι τέτοιο. Συνεπώς είναι περιών σκιάς που λέγαμε. Δεν μπορεί να το κάνει. Θα μου πείτε, αναθεωρείται η συνθήκη της Λοζάνης? Όχι ποτέ. Γιατί είπαμε είναι θεμελιώδης νόμος, έχει γίνει αναγκαστικός νόμος σύμφωνα με τη Βιέννη, έτσι, δηλαδή με το Διεθνές Δίκαιο Διεθνών Συνθήκων και με τον ΟΗΕ. Είναι πλέον αναγκαστικός ο νόμος και συνεπώς το μόνο που μπορεί να γίνει να αποχωρήσει η Τουρκία καταγγέλλοντας εμάς μονομερώς για σοβαρή παραβίαση της Λοζάνης. Πράγμα που δεν ισχύει βέβαια. Συνεπώς μόνο να αποχωρήσει. Ωστόσο η συνθήκη της Λοζάνης παραμένει ως έχει. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ζήτημα κυριαρχίας. Το θέτει η Τουρκία αυτό σαν ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν μπορεί να μπει όμως σε συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη και να υπάρχει αυτό ως όρος. Εκεί πάσχει δικονομικά το θέμα. Δεν θα δικάσει η Χάγη. Συνεπώς, γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση? Για να βγει η Τουρκία ή όταν βγει στη δημοσιότητα το συνυποσχετικό ότι να, κοιτάξτε, δεν υπάρχει μέσα η αμφισβήτηση. Δηλαδή, ήρε την αμφισβήτηση η Τουρκία, τεράστια νίκη της Ελλάδας και πάμε στη Χάγη για τις θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή, τι, να πάρουμε τμηματική επέκταση σε ανώδυνα για την Τουρκία μέρη σε 12 ναυτικά μίλια και να μας πάρει σε 3-4 σημεία, ας πούμε, και να πακτώσει το Καστελόριζο, ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα στον 25ο μεσημβρινό, στο μέσο της Ελλάδας. Καταλαβαίνετε που είναι η παγίδα. Κύριε Ναστούλη, κλείνοντας, νομίζω ότι έχουμε περάσει τον βασικό προβληματισμό και είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Αναμένουμε και τις επαφές που θα κάνει ο δικός μας Πρωθυπουργός με τον ομολογό του. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, επειδή πάντα η ιστορία καταγράφει και τα πρόσωπα που προβαίνουν έτσι, σε μεγάλες ιστορικές διευθετήσεις, αποφάσεις, που κινούν τα νήματα. Mm-hmm. Από αυτό λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, εσείς είστε ικανοποιημένος? Δηλαδή, έτσι υπάρχει πολλοί κόσμος που παρατηρεί ότι μπορεί να μην υπάρχει μερικές φορές από κάποιους ανθρώπους που εκπροσωπούν συμφέροντά μας ή δέουσα ή στοιχειώδη σοβαρότητα. Αναφέρεσαι στην πολιτική ελίτ, στις πολιτικές ελίτ, ας το πούμε έτσι. Εάν παίρνουν αυτό που λέμε και λίγο πατριωτικά τα συμφέροντά μας, γιατί δεν ξέρω, υπάρχει και μεγάλη μερίδα του κόσμου που είναι έτσι πάρα πολύ φιδωλή στο να πιστέψει ότι πραγματικά προωθούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και έτσι και δημοσιογραφικά πάντα θα βάζουμε στο τραπέζι και τη μερίδα έτσι των πιο σκεπτικιστών. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Ναι. Οι ελληνικές πολιτικές ελίτ έχουν μία συγκεκριμένη θέαση, έτσι. Η οποία θέαση αυτή ανάγεται στο πρωτόκολλο του Λονδίνου. Δηλαδή, συνείδηση του ελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους. Είναι σε άμεση συνάφεια, συνδεδεμένες.
για να πω εξαρτημένες έτσι, εν είδη προτεκτοράτου ας πούμε, με τη Δύση, με την Εσπερία. Συνεπώς, δεν θέλω να πω ότι έχουν συνείδηση ότι είναι προδοτικές ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Ωστόσο, έτσι σκέφτονται. Συνεπώς, είναι συνεπείς ως προς τις απόψεις τους. Όταν έχεις μια αντικειμενοποιημένη αντίληψη της πατρίδας, σαν ένα ποσοτικό μέγεθος, καθαρά γεωγραφικό κλπ. Πολύ εύκολα μπορείς να δώσεις και να πάρεις ανάλογα με τη συγκυρία και με τα συμφέροντα του κράτους, όπως τα νιώθει ο καθένας. Ωστόσο, η έννοια της πατρίδας είναι μια συνειδησιακή κατηγορία. Είναι μια κατηγορία ήθους σημαντική, η οποία υπερβαίνει, ας πούμε, τις αντικειμενικές και ποσοτικές μετρήσεις και θεάσεις. Παλαιολόγος, στον εξίσου Έλληνα, Μεχμέτ το Β, ουκεμον την πόλην σι δούνε. Κύριε Νεστούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για τον προβληματισμό που κάναμε γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, περάσαμε και μια άλλη οπτική γωνία που δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ δημόσια. Μια δική σας τοποθέτηση, μοναδική. Ελπίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο mail, στο antifono@gmail.com. Θα το δείτε και στο κάτω μέρος της οθόνης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.